Έτσι ακριβώ αρχίζει μια ταινία για μια πυρηνική αποκάλυψη, ανέφερε σε ανάρτησή του στο έξω Μάσκ, αναφερόμενο στη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν σχετικά με την προοπτική ένταξη τη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ο Μάσκ επισύναψε στο μήνυμά του ένα απόσπασμα από την Αμερικανική ταινία The Day After, η οποία απεικονίζει έναν πυρηνικό πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενστόλτενμπερκ επανέλαβε πως το θέμα δεν είναι το εάν αλλά το πότε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Τη στιγμή που η Ρωσία έχει καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια εξέλιξη.